αυξημένη συμμετοχή της φαρμακοβιομηχανίας μέσω υποχρεωτικών εισφορών απειλεί τη βιωσιμότητα του κλάδου. Παράλληλα, η υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας έχει οδηγήσει σε αύξηση των ιδιωτικών δαπανών. Αυτά είναι δύο από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που παρουσίασε σήμερα το ΙΟΒΕ και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι σήμερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά του φαρμάκου? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η υποχρηματοδότηση, η δημόσια δηλαδή χρηματοδότηση στον χώρο του φαρμάκου είναι ελλιπής εδώ και πολλά χρόνια και δυστυχώς παραμένει σε παρόμοια επίπεδα με εκείνα που ήταν πριν από 10 χρόνια. Τη στιγμή που και νέα φάρμακα έχουν μπει στην αγορά, αλλά και ο πληθυσμός μας γερνάει, αλλά και η νοσηρότητα σε κάποια σημαντικά χρόνια νοσήματα αυξάνεται. Αυτό που ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση είναι να εξετάσει προσεκτικά τη χρηματοδότηση του κλάδου, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα επαρκή κονδύλια για να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο επίσης πρέπει να εξεταστεί σε συνεργασία, αν θέλετε, και με τη χρηματοδότηση, έχει να κάνει με την ορθολογικότερη χρήση των διατιθέμενων πόρων. Και εδώ έχουμε προτείνει πολλά πράγματα όσον αφορά την βελτιστοποίηση και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την εισαγωγή των θεραπευτικών πρωτοκόλων, την εισαγωγή του φακέλου ασθενούς και πολλά άλλα. Περιμένουμε κάποιες δράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά οφείλω να πω ότι προς το παρόν περισσότερο ακούμε προθέσεις και λιγότερο βλέπουμε αποτελέσματα. Παρά τις καλές προσπάθειες, ακόμα παρατηρούνται ελλείψεις στον τομέα της αγοράς φαρμάκου σε κάποια συγκεκριμένα φάρμακα. Ποιες είναι οι προτάσεις οι δικές σας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια για πάντα αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε, το πρόβλημα των ελλείψεων είναι πολυπαραγωγικό, οφείλεται δηλαδή σε πολλαπλές αιτίες. Δεδομένου αυτού είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να αντιμετωπιστεί μια για πάντα. Αυτό όμως που προέχει, και αυτή είναι η βασική μας πρόταση, είναι να αυξηθεί η διαφάνεια στον κλάδο, έτσι ώστε όλοι οι συμμέτοχοι στην διακίνηση του φαρμάκου να δίνουν πλήρη στοιχεία για το τι πάει πού. Εμείς ήδη το κάνουμε από το 2016 και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι αν κανείς ελέγχει αυτά τα στοιχεία θα έχει την πλήρη εικόνα για το τι γίνεται λάθος, αν γίνεται λάθος. Φυσικά αυτό δεν εγγυάται από μόνο του ότι θα λείψουν οι ελλείψεις, αλλά σίγουρα θα βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Εδώ αντιλαμβάνεστε και το πρόβλημα που έχει η Ένωση Ασθενών Ελλάδος όταν ερχόμαστε σε επαφή με μέσα που μας ρωτάνε, πώς μπορούμε εμείς να απαντήσουμε και να μην εκτεθούμε όταν ακριβώς υπάρχει αυτή η αδιαφάνεια και τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Θα ζητούσα από εσάς και στη συνεργασία με εμάς να θεωρούμε ότι όποιος δεν δίνει ο ίδιος τα δεδομένα σε δημόσια σφαίρα, είναι εκείνος ο οποίος ευθύνεται. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο ζητήσαμε από τον Υπουργό που είχαμε στη συνάντησή μας στις 21 Σεπτεμβρίου. Του είπαμε ότι θα πρέπει να επιμείνει και να θέσει στη διάθεση όλων των εταίρων όλα τα δεδομένα υγείας. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κλαδικά συμφέροντα, αλλά και οι ακαδημαϊκοί και οι ασθενείς και οι γιατροί και τα μίντια κυρίως και πάνω απ' όλα να μπορούν να βγάλουν κάποια άκρη.
Παρουσιάζουμε σήμερα την έκθεση του ΙΟΒΕ για τον κλάδο του φαρμάκου και όπως έχουμε επισημαίνει όλα αυτά τα χρόνια, ο κλάδος του φαρμάκου είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους ελληνικής οικονομίας με σημαντική αναπτυξιακή προοπτική. Έχει βελτιώσει τις επιδόσεις του τα τελευταία χρόνια, μιας και παράγει αγαθά τα οποία έχει πέρα από τις οικονομικές συνέπειες και κοινωνικές επιδράσεις. Ίσως όμως το πλέον σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι διαγράφεται μια μοναδική ευκαιρία για τον κλάδο να διεκδικήσει μερίδιο από την παραγωγή, μιας και όλη η Ευρώπη αναζητά νέους χώρους για παραγωγική δυναμικότητα στην Ευρώπη και θεωρούμε ότι ο κλάδος έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει παραγωγή στο ελληνικό περιβάλλον.